Ένα βιβλίο ύμνο στην ιστορία του Λάκκου υπογράφει η συγγραφέα Ευαγγελία Κακουλάκη Μπεντού, ξεκινώντας μια αναδρομή γεγονότων από το 1897 έως και το 1922. Οι ετερόκλητοι παρουσιάστηκαν χθες στον ιστορικό Λάκκο, έχοντας ως σημείο αναφοράς την δραστηριότητα του αγοραίου έρωτα στο Ηράκλειο εκείνης της εποχής. Η ιστορία αρχίζει από το 1987 με τα δεινοπαθήματα της τουρκικής κατοχής και σε σχέση με την Μπορνία. Και φτάνει μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου αναφέρω φυσικά την περιοχή εδώ, το Λάκκο. Στη χθεσινή παρουσίαση, η συγγραφέας αναφέρθηκε στα ερεθίσματα που έλαβε, αλλά και στην ιστορική έρευνα που έκανε για να αποτυπώσει την ανθρωπογεωγραφία εκείνης της εποχής. Η ιστορικός και αρχαιολόγος Λιάννα Σταρίδα έκανε τη δική της αναδρομή στην ιστορία των ανθρώπων του Λάκκου. Είχε την τόλμη να ασχοληθεί με ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα, και ιστορικά και κοινωνικά, και να το βγάλει πέρα με τον καλύτερο τρόπο. Πραγματικά είναι ένα βιβλίο που κυλάει και δεν θα πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη. Μια ηθογραφία, πραγματικά δηλαδή δείχνει την καθημερινότητα των ανθρώπων που είναι στο περιθώριο της ζωής, στους ετερόκλητους, που δεν κολλάει, δεν ταιριάζουν με τα κουστούμια μου. Με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης, το βιβλίο «Η ετερόκλητη» της κυρίας Κακουλάκη Μπεντού έρχεται να φωτίσει τις άγνωστες πτυχές των οίκων ανοχής αλλά και των πρωταγωνιστών που έδωσαν το δικό τους χρώμα στις ιστορίες της Τρούμπας του Ηρακλείου. Έδωσα όλες μου τις δυνάμεις, πίστευα ότι ήταν κάτι υπεράνω των δυνάμεών μου, τελικά τα κατάφερα. Ευχαριστώ πολύ την περιφέρεια Κρήτης που το αγκάλιασε το βιβλίο μου και είναι για μένα μεγάλη τιμή. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV Μάνος Δασκαλάκης, οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν αποσπάσματα του βιβλίου από την λέσχη αναγνωστών Ιτανός.